Δεν θέλω να σχολιάζω από εδώ και πέρα αυτές τις ιστορίες. Ε, όχι, είναι αυτό είναι συγκεκριμένο λίγο, τώρα. Είναι λίγο ξεκατίνιασμα στη ρούγα. Και δεν θέλω να ακολουθήσω αυτό το μονοπάτι. Είναι μια καταγγελία πάντως σοβαρή, κύριε Ψαριανέ. Εδώ αφραπώ. Δεν μιλάμε τώρα για παρασκήνιο. Βγήκε ευθέως ο αρχηγός σας και σας καταγγέλει για αποστασία. Τι συζητάμε θα, τώρα. Και είπε θα βγάλει και τα στοιχεία, αποδείξεις κτλ. Φωτογραφίες, βίντεο. Δεν ξέρω. Εσείς θα περιμένουμε. Είναι ακατανόητα πράγματα. Εγώ κατανοώ, ας πούμε, τη θλίψη του, το θυμό του, όλα αυτά. Πρώτα απ' όλα να ξεκαθαρίσουμε κάτι, ότι με την αποχώρηση του Γιώργου Αμυρά έχουμε καταστεί όλοι ανεξάρτητοι. Σωστό. Εγώ δεν ανεξαρτητοποιήθηκα. Ούτε μία επιστολή, ούτε παρέτηση, ούτε αποχώρηση, τίποτα. Ο Σταύρος στους διαδρόμους με έθεσε εκτός κόμματος. Μου λέει δεν έχουμε να πούμε τίποτα από εδώ και πέρα, το δρόμο και το δρόμο μου. Επιλέξει. Το επεισόδιο αυτό έγινε. Αυτό είναι το οποίο έλεγαν σπροξήματα και δεν υπάρχουν αυτά. Δεν υπά... Πώς έγινε αυτό, τι φωτίζει αυτό. Αυτό το φραστικό που σας λέω, μου είπε το δρόμο και το δρόμο μου. Από εδώ τελειώσαμε. Εντάξει, Σταύρο, του λέω χαίρετε, χαίρετε. Ούτε σπροξήματα, ούτε τσακωμή. Είμαστε 30 χρόνια φίλοι με τον Σταύρο. Και συνάδελφοι και έχουμε δουλέψει μαζί. Λοιπόν, εντάξει, και το Μάρθα Βούρτσι όμως που σχολιάστηκε πάρα όλο, πολύ που είπατε. Αυτή η κλάψα χοντρό, ότι μου σκοτώσαν Ψαριανέ. Το κόμμα, με πυροβολήσανε, με μαχαιρώσανε, μου υπονομεύσανε, μάλιστα με εντολές άλλων. Ναι. Έτσι, με εντολές άλλων. Ότι σας πίεσε η Νέα Δημοκρατία. Μα ξεκίνησε και την ομιλία του στη Βουλή, γι' αυτό τον έπιασα εγώ στο διάδρομο. Σκότωσε το ποτάμι. Όχι, ναι, ότι θα, την άλλη εβδομάδα θα σας πω κάποιοι μου σκότωσαν, μου διαλύσαν την κοινοβουλευτική ομάδα. Λοιπόν, ποιο φταίει για σας, ποιο έχει ευθύνη. Που διαλύθηκε το ποτάμι. Να κοιταζόμαστε στον καθρέφτη μας ο καθένας, λέω μόνο εγώ. Τώρα το θυμήθηκε ο Σταύρος ότι διαλύθηκε το ποτάμι. Που είχε 7% και έχει άσο μπαστούνι. Εδώ και 1,5 χρόνο. Τώρα θυμήθηκε ο Σταύρος ότι εκατοντάδες άνθρωποι, στελέχοι του ποταμιού, εξαιρετικοί άνθρωποι, λαμπεροί άνθρωποι, εξαφανίστηκαν, έφυγαν και πήγαν ή σπίτι τους ή σε άλλες περιοχές. Γιατί έφυγαν όλοι αυτοί. Είπε όμως και κάτι άλλο ο κύριος Θεοδωράκης. Θέλετε να σας πω καμία εκατοστή ονόματα. Κορυφαία. Τα ξέρουμε τα ξέρετε. Είπε όμως λοιπόν, χθες ο κύριος Θεοδωράκης. 17 βουλευτές ξεκίνησε την πρώτη φορά, 11 τη δεύτερη και τώρα είναι 2. Τώρα του φταίει ο τελευταίος που έφυγε. Είπε όμως ο κύριος Θεοδωράκης ότι εγώ μένω εδώ στη θέση μου και παλεύω για το ποτάμι. Μπορεί να διαβεβαιώσει ο κύριος Σαριανός ότι δεν θα πάει σε ένα άλλο κόμμα όπως τη Νέα Δημοκρατία. Ο κύριος Θεοδωράκης μπορεί να διαβεβαιώσει ότι δεν έχει κάνει κάποια συμφωνία με μερικούς. Συμφωνία. Εγώ αυτό έχω να πω. Τι συμφωνία. Θα το δούμε. Εδώ θα είμαστε και θα το δούμε. Με κόμματα. Εδώ θα είμαστε και θα το δούμε. Εδώ προσωπικά. Για τις πρέσπες λέτε τώρα. Δεν θέλω, να, δεν θέλω να πω άλλα. Όχι το κεφάλαιο θα μας πείτε. Δεν θέλω για τις να πρέσπες πω, μας λέτε. Δεν ξαναρωτάω. Όχι μόνο για τις πρέσπες. Ναι, αυτό είναι το τελευταίο όμως. Και η ψήφος της πρέσπες ήταν και στήριξη στην κυβέρνηση Τσίπρα. Σαφές, έτσι. Το ξέρουμε όλοι αυτό. Ήτανε το ρεπό του καμένου. Για συμφωνία με κόμματα μιλάτε κύριε Ψαριανέ. Πώς. Για συμφωνία με κόμματα μιλάτε. Δεν θέλω να συνεχίσω αυτή τη συζήτηση. Υπήρχε αλλά όταν συμφωνία. Όταν ο Σταύρος λέει ότι κάποιοι μου σκοτώσαν το κόμμα με εντολή άλλων, καλό θα είναι να μας πει το δικό του σχέδιο. Το σχέδιο ήταν να πάει στη θέση του Καμένου. Να μας πει το δικό του σχέδιο. Αυτό θα ήταν το σχέδιο. Δούμε. Όχι. Θα το δούμε. Λες εδώ, Γρηγόρη, ότι θες. Σε ρωτάω. Και το σχέδιο ήταν να πάει στη θέση του Καμένου. Και δεν καταλαβαίνω γιατί διέγραψε το Δανέλη, ενώ μαζί θα προχωρήσουν. Α, μάλιστα. Σαφές. Λοιπόν, το πάμε ξεπερνάμε να προχωρήσουμε αυτό. Τώρα, κύριε Βρούτσι. Για πάμε παρακάτω. Λοιπόν, αύξηση κατώτατου του μισθού. Καλό, θετικό ή αρνητικό μέτρο. Ο τίτλος. Θετικό μέτρο. Επιτρέψτε μου όμως τώρα να κάνω τις επιμέρους παρατηρήσεις. Επιβεβαιώνεται ότι ο κύριος Τσίπρας είναι ένας αδίστακτος δημαγωγός. Και εξηγούμε. Κύριε Βρούτσι, δημαγωγός. Παραμονή εκλογών. Λεφτά δίνει δημαγωγός. Ακούστε. Θα μου αφήσετε να το πω όλο, κύριε οικονόμο. Επαναλαμβάνω, επιβεβαιώνεται ότι ο κύριος Τσίπρας είναι ένας αδίστακτος δημαγωγός. Χρησιμοποίησε και εξαπάτησε τους εργαζόμενους 2 φορές. Παραμονή εκλογών του 2015 χρησιμοποίησε τους εργαζόμενους στάζοντας 751 ευρώ κατώτατο μισθό. Τους χρησιμοποίησε για να πάρει την ψήφο τους. Και σήμερα έρχεται για να ρεφάρει και να κάνει απόσβεση μία μέρα μετά, προσέξτε, και τη χρονική στιγμή. Από την ημέρα που υπέγραψε τις πρέσπες, για να ρεφάρει τη ζημιά που έκανε, που υπέστη στην ελληνική κοινωνία, στα πατριωτικά αισθήματα των Ελλήνων και ανακοινώνει ένα κατώτατο μισθό 11% τη στιγμή που το φέρνει με καθυστέρηση. Και αλλά το είναι λέω μια πραγματικότητα, αυτό, κύριε, το λέω το αυτό, βεβαίως, είναι μια πραγματικότητα, θετική πραγματικότητα. Το λέω αυτό επειδή είμαι και αυτός που εισήγαγε τον νόμο. Σωστό. Ο κύριος Τσίπρας, το συγκεκριμένο νόμο σήμερα
που κάνει την αύξηση στους εργαζόμενους, τον κατήγγειλε. Δεν τον είχε ψηφίσει τότε. Τον καταψήφισε και μάλιστα στη Βουλή όταν είχε έρθει τον έλεγε νόμο γαλέρα και ότι φέρνει τον εργασιακό μεσαίωνα. Την μέρα εκείνη. Αυτός ο νόμος. Ο εργασιακός μεσαίωνας. Μάλιστα. Λοιπόν, τη μέρα εκείνη έκανε συγκέντρωση στην πλατεία Συντάγματος, είχε καλέσει όλα τα συνδικάτα και αντιδρούσαν απέναντι στον νόμο που σήμερα δίνει την αύξηση. Πού ασκώ κριτική. Ναι. Ακούστε. Έλατε. Κριτική ασκείται στο ότι αυτό θα μπορούσε να έχει συμβεί 2 χρόνια πριν. Ο νόμος στο άρθρο 103 παράγραφος Β έλεγε ότι η εφαρμογή του νόμου θα έπρεπε να είναι 1η-1η του 2017. Άρα λοιπόν έρχεται με καθυστέρηση. Ακόμη, θα μπορούσε να έχει γίνει και από πέρυσι, το 18. Το καθυστέρησε μέσα στους προεκλογικούς του σχεδιασμούς για να το δώσει στο σχεδιασμό την επόμενη μέρα των Πρεσπών για να κάνει το ρεφάρισμα της απόδρασης της ζημιάς. Πάω τώρα σε κάποιες επιπτώσεις που υπάρχουν, που δεν ακούστηκαν. Έχω 2 κορυφαίες επιπτώσεις. Πρώτον, πέρα από αυτούς που θα ωφεληθούν, που είναι περίπου 600.000, είναι η πραγματικότητα μερική απασχόληση και κατώτερο μισθό. Και κατώτατο μισθό. Είναι 400 και 200 όλο το άλλο περίπου. Κομμάτι που ξεπερνάει περίπου το 1.400.000 εργαζόμενους θα έχουν μείωση ενός μισθού. Γιατί? Διότι από 9.550 ευρώ που παρέλαβε ο κύριος Τσίπρας στο αφορολόγητο για την εργασία. 1,5 εκατομμύριο είπατε. 1.000.000 περίπου 500.000. 1,5 εκατομμύριο λοιπόν περίπου θα έχει μείωση. Αυτοί θα έχουν μείωση, εξηγώ. Παρέλαβε το αφορολόγητο στα 9.550 και 1η-1η του 20 θα πάει στα 5.560. Είχε πει ότι θα το πάει στα 12. Αυτό σημαίνει, είχε πει τα 12. Αυτό σημαίνει με 20% που είναι ο συντελεστής, 767 ευρώ απώλεια. Mm-hmm. Με δεδομένο ότι ο μέσος μισθός 777 ευρώ απώλεια, με μέσο μισθό 767 ευρώ που είναι με τα στοιχεία του ΕΦΚΑ Μαΐου, έχουμε απώλεια ενός μισθού για όλο αυτό το πλήθος των εργαζομένων. Άρα ξανεμίζεται, λέτε, η αύξηση στην πραγματικότητα. Αυτό το κομμάτι των εργαζομένων θα χάσουν. Αυτό το κομμάτι ό,τι που είπα, ένα μισθό. Αυτοί δεν θα πάρουν και τίποτα. Γιατί δεν τους πιάνει το κατώτατο μισθό. Αν εφαρμοστεί η. Ο κατώτατο μισθό, το 1.500.000, δεν τους επηρεάζει. Ναι. Γιατί είναι με μέσο όρο μισθού. Μάλιστα. Το δεύτερο κομμάτι. Το δεύτερο κομμάτι αφορά περίπου 800.000 άτομα. Είναι ελεύθεροι επαγγελματίες, γιατροί, δικηγόροι, μηχανικοί. Αυτοί γιατί επηρεάζονται. Αυτοί επηρεάζονται διότι ο νόμος Κατρούγκαλου συνέδεσε τον κατώτατο μισθό με, με τις ασφαλιστικές φορές. Τι σημαίνει αυτό. Το 80% του πλήθους των 800.000 αυτών που πληρώνει σήμερα την κατώτατη εισφορά θα έχει αύξηση από 1η Φεβρουαρίου 11% στις φορές του. Η οποία πρέπει να συνδυαστεί και με την κατάργηση του 15%. Λόγω της αύξησης του ημερομισθού, δηλαδή. Λόγω της αύξησης του κατώτατου μισθού, που ήταν 586 επί 12 η βάση, τώρα θα γίνει 650 επί 12. Άρα θα την πληρώσουμε. Άρα θα έχουμε 11% αύξηση στις εισφορές όλου αυτού του κόσμου και θα ανέβει και το ανώτατο επίπεδο των εισφορών. Άρα υπάρχουν και οι αρνητικές επιπτώσεις. Αυτή είναι η πραγματική πάντως, εικόνα. Πάντως η βάση είναι θετική. Για να μην πούμε τις επιπτώσεις που λένε οι εργοδοτικές οργανώσεις, από ό,τι έχω άκουσα χθες και το ΣΕΒ και το ΣΕΤΕ, να μιλάει για την ανταγωνιστικότητα, να μιλάει για την παραγωγικότητα, να μιλάει για την ανεργία, κύριε Βρούτση, που υπάρχουν φόβοι το ίσως αυξηθεί, για τη μερική εργασία που θα ίσως αυξηθεί. Θα επαναλάβω κάτι το οποίο και ως υπουργός το έλεγα και μ' άκουγε τότε με τον Βασίλη που ήμασταν μαζί στο Υπουργείο και θα το επαναλαμβάνω. Πέρα από τις αυξήσεις οι οποίες έχουν το χαρακτήρα της νομοθετικής παρέμβασης ή υπουργικών αποφάσεων, η πραγματική μισθή και η ποιότητα στην αγορά εργασίας δεν έρχεται με καλές προθέσεις ή ευχές ή τέτοιες μορφές παρεμβάσεις. Αυτές είναι και φεύγουν. Έρχονται όταν προσελκύεις επενδύσεις, δημιουργείς πραγματική ανάπτυξη και δημιουργήσεις και προσέλκυση πλέον πάντως, νέων επιχειρήσεων και δημιουργία επιχειρήσεων για να αυξηθούν νέες θέσεις εργασίας. Υπάρχει ένα δεδομένο, ένας άνθρωπος ο οποίος έπαιρνε 450-500 ευρώ, το να πάρει 50 ευρώ παραπάνω ή 140 ευρώ παραπάνω, αν είναι στον υποκατώτατο, είναι μια βοήθεια σε κάθε περίπτωση. Ακριβώς. Είναι μια βοήθεια. Μπορεί να υπολείπεται και από των υποσχέσεων του κ. Τσίπρα και από αυτά που πραγματικά έπρεπε να δοθούν, αλλά είναι κάτι το οποίο έπρεπε να έχει γίνει εδώ και καιρό, από το 2015 λέω εγώ, που η Ελλάδα έκλεισε τα ελλείμματα, που η Ελλάδα πέρασε σε μια διαφορετική κατάσταση. Βεβαίως οπισθοδρόμησε συνέχεια, αλλά εδώ είναι λοιπόν να πούμε το εξής. Επειδή μπαίνει ο κοινωνικός αυτοματισμός μπροστά από πολλούς και λένε μα θα την πληρώσουν οι επαγγελματίες, θα την πληρώσουν οι επιχειρήσεις κτλ. Κοιτάξτε, εμείς διαφωνούμε
με τον τρόπο τον οποίο καθορίζεται ο βασικός μισθός μέσω κρατικής απόφασης. Αυτό είπαμε την τελευταία φορά. Συμφωνία των εταίρων. Έτσι. Αυτό είπαμε την τελευταία φορά που συζητήθηκε στη Βουλή. Πρέπει να εφαρμοστεί άπαξ και να περάσει η αρμοδιότητα στους εταίρους προκειμένου να συμφωνούν. Γιατί αυτό? Γιατί οι αυξήσεις πρέπει να είναι με βάση την κατάσταση της οικονομίας. Και μπορούσε τώρα, έχουμε τα στοιχεία, να είναι παραπάνω. Τι χρειάζεται όμως? Ένα πλαίσιο φορολογικών μέτρων και για τους εργαζόμενους και για τις επιχειρήσεις που απασχολούν τους ανθρώπους. Άρα να μην είναι βάρος πλέον η απασχόληση για τις επιχειρήσεις. Να συνδυαστήρεται με μείωση φορολογίας λοιπόν, και φορών. Έχουμε μία πρόταση και λέμε για κάθε επιπλέον εργαζόμενο που παίρνει μια επιχείρηση, τα έξοδα για μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος να είναι προσαυξημένα κατά 50%. Μάλιστα. Αυτό είναι μια άμεση σύνδεση με το φορολογικό. Mm-hmm. Το ίδιο για την κατάρτιση του αφορολογικού. Αν τα είπε ο κύριος Βρούτσης, αν ισχύσει η κατάρτιση από 1η-1η του 20, είναι ακριβώς έτσι. Δυστυχώς λοιπόν η κυβέρνηση θέλει κάθε εκλογές, είναι και άλλος ο λόγος. Κάθε εκλογές λέει παίρνουν αύξηση. Προεκλογικά. Αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν. Θα την ψηφίσετε κανονικά. Δεν ψηφίζεται η αύξηση. Είναι πράξη του Υπουργού. Όχι, δεν είναι υπουργική απόφαση. Είναι πράξη Υπουργικού Συμβουλίου. Δηλαδή απόφαση του Πρωθυπουργού. Κάθε εκλογές θα το κάνει. Κύριε Ψαργιανέ. Και έχει και άλλες παροχές και άλλα φιλοδορήματα, επιδόματα και χαρτζηλίκια να δώσει. Τι δηλαδή? Και μαζεύει και τα λεφτά από όλα τα ταμεία πάλι η κυβέρνηση. Πάλι για πολλωστή φορά έδωσε οδηγία, βέβαια, εντολή. Βέβαια. Φέρτε σκουπίζει, όλα τα σκουπίζει λεφτά, ό,τι έχετε και δεν έχετε. Έτσι. Και έχει μαζέψει 42, 43, 44 mm-hmm. δις, τα οποία θα τα μοιράσει. Mm-hmm. Θα τα δώσει. Καλά θα κάνει. Στην πορεία προς εκλογές αυτό θα ζούμε, γιατί τώρα. Καλά θα κάνει να τα δώσει, γιατί μαζί του θα τα πάρει. Mm-hmm. Καλά θα κάνει να τα γιατί δώσει. Θα φύγει, αλλά δεν είναι αυτή η λογική ενός κυβερνήτη. Η λογική είναι να φτιάξουμε δουλειές, να δώσουμε κίνητρα, να δημιουργηθεί εργασία απασχόληση σε πραγματικές επιχειρήσεις. Ο Τσίπρας και αυτό το είδος των κρατιστών θεωρούν, ας πούμε, αντιμετώπιση ανεργίας τα χαρτζηλίκια, τα φιλοδορήματα, ακόμα και τους διορισμούς στο δημόσιο, πελατών, εκλογικής πελατείας. Και οι διορισμοί στο δημόσιο δεν είναι θέσεις εργασίας, ξέρετε. Mm-hmm. Το δημόσιο δεν παράγει πολλά πράγματα. Υπηρεσίες. Τίποτα σχεδόν. Ναι, μόνο αυτή δεν λοιπόν, ήταν μια αδικία που έπρεπε θέμα να είναι να δώσεις κίνητρα, να δημιουργηθούν επιχειρήσεις και να βρει ο κόσμος δουλειά, mm-hmm. απασχόληση. Στο ελληνικό, στις κουριές, στα λιμάνια, στα αεροδρόμια. Να ρωτήσω κάτι, κύριε Σαργιανέ. Να το κάνεις όμως πραγματικά, ωραία. Όχι επειδή σε πιέζουν. Πώς σας φάνηκε? Και να αποφασίσεις. Είσαι βοηθός Τραμπ. Mm-hmm. Ή σύντροφος Μαδούρο. Αυτό εκεί ήθελα να σας πω. Πρέπει να αποφασίσει. Πώς σας φάνηκε αυτή η στήριξη στο Μαδούρο? Εμένα μου φάνηκε, μου θύμισε επιλέξει αυτά που έλεγε από παλιότερα μέσα στη Βουλή. Μακάρι να ήμασταν Βενεζουέλα. Mm-hmm. Και μακάρι να ήμασταν Αργεντινή. Τα θυμάστε αυτά? Επιλέξει αυτά. Και ότι θα φέρει πετρέλαιο στην Κεσαριανή από τη Βενεζουέλα. Ναι. Και τα, με το πρώτο εξάμεινο αυτό τώρα. Ήταν παλιό πράγμα. Λοιπόν, αυτό. Είναι η κρίσιμη στιγμή είναι εδώ ακριβώς το σημείο που πρέπει να μας πει. Μάλιστα. Είναι βοηθός του Πορτοκαλί ή σύντροφος του Ολυμπιακού Λεωφορείου? Του Μαδούρο, του Σοφέρ. Σε σχέση με τον βασικό μισθό, με την απόφαση όπως την πήρε ο κύριος Τσίπρας, δεν λαμβάνεται υπόψη η προϋπηρεσία από το 12 και μετά. Που σημαίνει ότι οι τριετίες υπολογίζονται μέχρι το 12. Μάλιστα. Και είναι κάτι το οποίο πρέπει να αλλάξει, να τροποποιηθεί. Γιατί αλλιώς δεν θα έχει νόημα. Mm-hmm. Μια τελευταία κουβέντα από τον κύριο Βρούτση. Για τον κύριο Μαδούρο. Θα πείτε και για τον Μαδούρο, θα πει και ο κύριο Βρούτση για τον Μαδούρο. Για τον κύριο Μαδούρο που είπατε, εγώ νομίζω ότι προσεύχεται κάθε βράδυ ο κύριο Τσίπρας να ξεπαστρέψει ο Μαδούρο για να μην είσαι αγκάθι στον έρωτά του με τον κύριο Τραμπ. Μάλιστα. Ελάτε, κύριε Βρούτση. Προσεύχεται που έχει πάρει κονίτσα από τον Ιερώνυμο, λέτε. Πού, δεν ξέρω. Κοιτάξτε, εγώ αυτό που θέλω. Κακό και αυτό, κύριε Στο κλείσιμο τη εκπομπή. Ελάτε, ρε παιδιά. Να αναδείξω ως μια αρνητική εικόνα για την πολιτική όπως τη ζούμε σήμερα. Είναι αυτό που έκανε χθες ο κύριος Τσίπρας με απόλυτα δημαγωγικό τρόπο, που ζήτησε από το Υπουργικό Συμβούλιο, υποτίθεται σκεπτόταν εκείνη τη στιγμή, στην εισαγωγή της πρότασής του, χειροκροτήστε, εισηγούμε 11% αύξηση. Να ξέρει ο κόσμος και οι εργαζόμενοι και οι άνεργοι που μας ακούν αυτή τη στιγμή, ότι τα λεφτά αυτά δεν τα δίνει ο κύριος Τσίπρας. Mm-hmm. Είναι τα λεφτά που θα δώσει ο ιδιωτικός τομέας. Προφανώς, και το πνεύμα του νόμου είναι ότι αυτό το ποσό
είναι αντίστοιχο με την αντοχή της οικονομίας. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, να ξεκαθαρίσουμε ότι αυτό το ύφος του κυρίου Τσίπρα ως Πρωθυπουργού να λέει αποφασίζω να δώσω 11% δεν εισάγει ούτε τον πολιτικό πολιτισμό που θέλουμε, ούτε αυτό που λέμε πράγμα ρεαλισμό και υπευθυνότητα. Λοιπόν, είναι ορισμός της δημαγωγίας. Γι' αυτό πρέπει να καταργηθεί ο νόμος και να συμφωνήσετε και εσείς αυτό. Πρέπει να περάσει στις λογικές διαπραγματεύσεις. Δεν γίνεται κάθε προεκλογικά να φτιάχνει οικονομία. Κατά τον Τσίπρα, κάθε προεκλογική περίοδο θα φτιάχνει οικονομία. Που έχει συνηθίσει να κοροϊδεύει τον κόσμο, θα συνεχίσει να κοροϊδεύει τον κόσμο. Το θέμα είναι ο κόσμος θα συνεχίσει να τρώει την παραμύθα. Καλημέρα σας. Να πω τη λέξη, γιατί μου έρχεται αυθόρμητα. Αυτή την εικόνα που είδατε χθες με τον κύριο Τσίπρα δεν θα την έκανε ποτέ ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης. Mm-hmm. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά. Μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, διαφημίσεις. Κύριε, βλέπουμε και σας την προσφορά μας τώρα στο Μπάνσκο. Πάμε, μείνετε εδώ, ερχόμαστε σε δύο λεπτά. Διαγωνισμός για δύο ζευγάρια.